Στο Ελιζέ υποδέχθηκε ο Φρανσουά Ολάντα αντιπροσωπεία της εβραϊκής κοινότητας στον απόϊχο των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι. Ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να δεσμεύτηκε κατά την παροχή στρατιωτικής προστασίας σε εβραϊκά σχολεία και συναγωγές, εφόσον κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο. Το παρόν στη συνάντηση έδωσε και ο Γάλλος πρωθυπουργός Μανουέλ Βάλς. Θυμάμαι μια φράση του Προέδρου. Σήμερα το Παρίσι είναι η πρωτεύουσα του κόσμου, η πρωτεύουσα της ελευθερίας. Όταν γίνονται επιθέσεις εναντίον Εβραίων και δημοσιογράφων, κάποιοι θέλουν να πλήξουν τη δημοκρατία και το κράτος. Είμαστε οι Εβραίοι φοιτητές της Γαλλίας και είμαστε Γάλλοι πολίτες. Στεκόμαστε όρθιοι και διαδηλώνουμε για τη δημοκρατία. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη της δημοκρατίας για το μέλλον της Γαλλίας και το μήνυμά μας είναι ισχυρότερο από τον τρόμο, ανέφερε ο εκπρόσωπος των Εβραίων φοιτητών.